Από απαράδεκτα έως ψευδή θεωρούν οι παραγωγοί που εκθέτουν τα προϊόντα τους στις λαϊκές αγορές όσο αναφέρονται στο νομοσχέδιο που αφορά στις αλλαγές στη λειτουργία τους, ενώ θεωρούν άνευ ουσίας τη διαβούλευση τη στιγμή που ο διάλογος αυτός γίνεται ήδη εδώ και 2 χρόνια. Καταρχήν θέλω να πω ότι έχουμε ένα πολύ φρέσκο νομοσχέδιο το οποίο έχει ψηφιστεί πριν 7 μήνες, δηλαδή 8 Αυγούστου του 2013. Πέρασε και ήταν προϊόν διεργασίας με τις ομοσπονδίες και με τους εκπροσώπους των παραγωγών και των άλλων επαγγελματιών, μια διαδικασία που κράτησε 2 χρόνια. Δηλαδή φτάσαμε σε ένα νομοσχέδιο το οποίο συζητιόταν 2 χρόνια. Δηλαδή το βλέπω τώρα άσκοπο μετά από 7 μήνες να αρχίσουμε ξανά από την αρχή να κάνουμε διαβούλευση για τα ίδια πράγματα, τα οποία διαβουλευόμασταν ήδη 2 χρόνια. Με μια ανάγνωση που έκανα στο κείμενο αυτό εδώ που υποτίθεται κείμενο για διαβούλευση, βλέπω πράγματα τα οποία τα θεωρώ απαράδεκτα. Ας πούμε, ή πράγματα που είναι ψευδή. Λένε ότι οι θέσεις λαϊκές δίνονται, ξέρω εγώ, αναλόγως με τη σχέση που έχει αυτός που θέλει το μέρος, με αυτόν που δίνει το μέρος. Το οποίο είναι εντελώς ψευδές. Αυτή τη στιγμή ένας παραγωγός για να βγάλει μια άδεια περνάει πολύ μεγάλη διαδικασία. Έρχονται και τον ελέγχουν από τη Διεύθυνση Γεωργίας, επιτόπου στο χωράφι. Οι άδειες ανανεώνονται κάθε 6 μήνες. Για να δοθεί μια άδεια γίνεται ολόκληρη η Επιτροπή Πενταμελής και σε ορισμένες περιπτώσεις για καινούργιες θέσεις όταν γίνονται επεκτάσεις στα παζάρια είναι και 9 μελής ή 11 μελής οι επιτροπές, που συμμετέχουν οι πάντες μέσα και η αστυνομία και μέχρι και η αρχαιολογία σε κάποιες περιπτώσεις συμμετέχει. Άρα είναι ψευδές το ότι οι θέσεις δίνονται βάσει σχέσεις. Τώρα, αν δεν τηρούνται σε κάποιες περιοχές οι διαδικασίες, εγώ τουλάχιστον εδώ στη δικιά μας την περιφέρεια, ειδικά στη Ξάνθη, ξέρω, γιατί συμμετέχω στις επιτροπές, ότι ο νόμος στηρίζεται κατά γράμμα και δεν υπάρχει περίπτωση νοθείας. Είναι τα μόρια που δίνονται είναι ακριβώς αυτά που λέει ο νόμος και ψάχνονται και ανά πάσα στιγμή ο καθένας μπορεί να τα ελέγξει. Άρα αυτό είναι εντελώς ψευδές. Ένα πράγμα απαράδεκτο που διάβασα στο κείμενο, εντελώς απαράδεκτο, είναι ότι κάθε χρόνο οι θέσεις, κάθε Ιανουάριο συγκεκριμένα, θα ξαναμπαίνουν στην κληροτίδα και θα ξαναγίνεται κλήρωση στα κουτουρά από την αρχή. Γιατί λέει πρέπει να καταργήσουμε τις θέσεις που είναι προνομιούχες και κάποιοι αδικούνται. Να σας πω ένα παράδειγμα, το λέει αυτό μου με έναν που έδωσα με άδεια περασμένη εβδομάδα, ο οποίος είναι και δεν είναι και από τη Ξάνθη, ήρθε από τη Δράμα, είναι καινούριος, έβγαλε φέτος πριν ένα μήνα άδεια για λαϊκή. Ήρθε και λόγω ηλικίας και συμπλήρωνε τα μόρια και πήρε μια θέση στο παζάρι της Ξάνθης. Εγώ είμαι στο παζάρι της Ξάνθης 25 χρόνια. Λογικό είναι, δεν έχω καμιά προνομιούχα θέση, αυτοί που με ξέρουν ξέρουν. Είμαι μέσα στη μέση κάπου σε ένα σημείο, μια μικρή θέση έχω. Είναι το προϊόν μου και οι πελάτες μου. Όταν είμαι σε ένα μέρος 20 χρόνια και 25 χρόνια και ξέρουν οι πελάτες μου που θα με βρουν. Δηλαδή είναι δυνατόν κάθε χρόνο να αλλάζω? Με ποια λογική? Θα κάνουν κλήρωση, λέει, δικαστικό κλητήρα για να είναι, λέει, αδιάβλητα. Μα και τώρα είναι αδιάβλητα και είμαστε στη διάθεση κάθε ελέγχου. Οποιοδήποτε θέλει να ελέγξει κάτι και είναι αρμόδιος να έρθει να ελέγξει. Ως προς τους ελέγχους, ο κ. Χατζόπουλος τονίζει ότι κανείς δεν αντίθετο, αρκεί αυτοί να γίνονται όπως πρέπει και όχι τιμωρητικά. Είπαμε να κάνουν ελέγχους. Εντάξει. Πώς θα με ελέγξουν εμένα που είμαι παραγωγός, αν θα έρθουν στο χωράφι να δουν τα προϊόντα που έχω στον πάγκο, αν τα έχω και στο χωράφι και τα παράγω ο ίδιος. Έλεγχος το να έρχεται κάθε Σαββάτο εις ΔΟΕ και το τμήμα εμπορίου και η αγορανομία και δεν ξέρω εγώ και να έχουμε 3-4 κλιμάκια κάθε Σάββατο και να πέφτουν πρόστιμα γιατί ο παραγωγός στη φούρια πάνω, ξέρω εγώ, ξέχασε να κόψει 0,5 ευρώ ή 1 ευρώ σε μια σακούλα και να παίρνει 600 και 1000 ευρώ πρόστιμο, ας πούμε. Εμείς ήμασταν οι κλέφτες που φάγαμε τα λεφτά του δημοσίου, δεν ξέρω, βρήκαν τον κλέφτη. Δεν λέμε εναντίον του ελέγχου, αλλά ο ελέγχος να είναι λογικός. Δηλαδή, έχεις στον πάγκο σου κάποια προϊόντα. Είναι πολύ, πολύ εύκολο να δουν με ποια παραστατικά τα έχεις αυτά τα προϊόντα, από πού τα παράγεις, τα έχεις στο χωράφι. Δεν τα έχεις στο χωράφι, να σου δώσουν πρόστιμο. Άμα τα εμπορεύεσαι, έχεις άδεια παραγωγού. Δηλαδή, να ελέγξουν τα στοιχεία, τις άδειες που έχεις, αυτά που υποτίθεται ότι παράγεις, τα τηρείς. Αυτός είναι ο έλεγχος.
Μάλιστα, ο κύριος Χατζόπουλος τελικά διαρωτάται ποιος είναι ο λόγος του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, εκτός και αν ο τελικός σκοπός του είναι η διάλυση των λαϊκών αγορών.